Γεια σας, γεια σας, Riders on the Storm. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Σάββατο 6 του Μάη. Εγώ είμαι η Μαρία Αντωνά στην παρέα σας. Καταλαβαίνετε, επειδή το τραγούδι το λέει και αυτό από μόνο του, το κορίτσι του Μάη, είπα και εγώ να το κάνω έτσι λίγο με λουλουδάκια, με χρωματάκια. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν με έχετε συνηθίσει σε πιο παιχνιδιάρικα look. Οπότε είπα λίγο να το δουλέψω, ρε παιδί μου, και εγώ να βάλω έτσι λίγο χρωματάκι να το σπάσω. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Αντωνά στην παρέα σας. Πάρα πολύ χαρούμενη που για τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε παρέα μαζί, που και για τις επόμενες 2 ώρες σας έχω μοναδικές χορευτικές επιτυχίες. Ετοιμαστείτε, αγαπάκια, σε λίγο. Φέρνω Κίμο, Beautiful Eye, εκπληκτικό τραγούδι. Ο δημιουργός του τραγουδιού είναι ο DJ Κίμο, Γερμανός που συνεργάστηκε μάλλον με έναν Γάλλο DJ και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Στα φωνητικά, ο κόσμος κλαίνει, το απογειώνει το τραγούδι. Είναι καταπληκτικός και ο ήχος και γενικότερα όλο το concept. Σε λίγο Beat Ghost θα ακούσουμε You Want My Heart, σε λίγο Duke Demon, Ocean Drive και The Chemical Brothers, Wire Open. Πού? Όλα αυτά εδώ στη χορευτική έκδοση της μουσικής και των ούσων, γιατί έρχονται πολλά περισσότερα, αρκεί να μείνετε παρέα μου, να δυναμώσετε την ένταση, γιατί Dance Zone ξεκινάει και σήμερα έχει άγριες διαθέσεις. Για πάμε! Επιστρέψαμε για ακόμα μία φορά. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και σε εσάς που μόλις τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Μαρία Αντωνά στο MAD TV, στο νούμερο 1 μουσικό κανάλι της Ελλάδος. Πολύ χαρούμενη γιατί σε λίγο στην παρέα θα αποδεχτώ περισσότερες επιτυχίες, ρυθμικές, χορευτικές από ποτέ και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ξανά τη χαρά να φιλοξενήσουμε DJs, φοβερούς μοναδικούς εδώ πέρα, να μας μιλήσουν γενικότερα για τα καλοκαιρινά τους σχέδια. Γιατί ήδη τα μαγαζιά ετοιμάζονται, ανακοινώνουν ήδη τους ξένους καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν φέτος και μαζί με αυτούς και τους Έλληνες παραγωγούς που θα τους πλαισιώσουν, αλλά και γενικότερα και τους Έλληνες DJs που θα παίξουν μουσική. Σε λίγο, DJ Angelo, Let the Music Play, φοβερό τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο. Ένας Έλληνας DJ και παραγωγός, ο οποίος κάθε χρόνο τον βλέπουμε στη Μύκονο. Φέτος θα ξεκινήσει την περιοδία του, από ό,τι έχω δει και έχει πάρει λίγο το ματάκι μου στο Facebook, στο μικρό στη Γλυφάδα. Και πέρα θα κάνει ένα τρομερό opening στο Κουλό The Song με το εκπληκτικό μοναδικό τραγούδι του Youth που έχει κάνει τεράστια επιτυχία πέρυσι. Φοβερή τραγουδάρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Maxwell και Engrosso, Thinking About You, Jonas Blue με το Perfect Strangers. Δεν ξέρω γιατί αυτό το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας το εκμυστηρευτώ κάθε πρωί που ξυπνάω, πριν ετοιμαστώ για να έρθω στο κανάλι, το ακούω 5-6-7 φορές, μου φτιάχνει την ημέρα, μου φτιάχνει τη διάθεση. Οπότε λοιπόν, τι καλύτερο από το να φτιάξει και το δικό σας βράδυ εδώ. Μουσικές, αγαπημένες, χορευτικές, ραδιοφωνικές, τα πάντα όλα για εσάς, αρκεί να μείνετε στην παρέα μου. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν τα βίντεο κλιπ τα οποία σας έχω πει και θα επιστρέψω και πάλι σε πολύ λίγο με περισσότερες επιτυχίες από ποτέ, μόνο εδώ και μόνο παρέα μαζί. Πάμε. Παρέα μαζί για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε Σάββατο βράδυ, 6 του Μάη, στο MAD TV. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας βλέπετε. Ελπίζουμε να περνάτε πολύ ωραία μαζί μας. Ελπίζουμε να είμαστε το καλύτερο break για εσάς, γιατί ξέρετε, η μουσική, ρε παιδί μου, πάντα μας συντροφεύει στις πιο προσωπικές μας στιγμές. Δηλαδή, είτε είμαστε πολύ χαρούμενοι, αυτό που θα κάνουμε να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε. Αν είμαστε πολύ στενοχωρεμένοι, θέλουμε πάλι να ακούσουμε την ανάλογη μουσική, πάλι για να περάσουμε τον πόνο μας, να το πω. Okay, ναι, θα το πω. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, η καλύτερη συντροφιά που μπορούμε να έχουμε είναι η μουσική και το MAD TV έχει φροντίσει γι' αυτό να έχει την καλύτερη. Σε λίγο Calvin Harris, Under Control, φοβερό τραγούδι λοιπόν. Έκανε ντεμπούτο στο UK Singles Chart, κατακτώντας τη θέση νούμερο 1. Σε λίγο θα ακούσουμε και Sebastian Ingrosso και Alesso Calling. Μοναδικό τραγούδι και αυτό. Φοβεροί DJs και οι δύο δίνουν απίστευτα shows στο εξωτερικό. Σε φεστιβάλ, έτσι είναι λίγο πιο φεστιβαλική η μουσική τους γενικότερα. Θα ακούσουμε και Fender με το Goodbye. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Fender έρχεται με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο τον απογείωσε το 2015, όπου έγινε αρχικά επιτυχία που λέγεται στην Τουρκία, στη Ρουμανία και στην Ουκρανία και αμέσως μετά ακολούθησε και όλη η Ευρώπη. Για κάποιο λόγο λοιπόν, τα τελευταία χρόνια η Τουρκία ξεχωρίζει πολύ ιδιαίτερα και με τη μουσική της και γενικότερα επηρεάζει και όλες τις άλλες χώρες, όπως θα δούμε μουσικά και από τον Burak Yeter, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, και από τον Mahmut Orhan, DJ Volkanuka. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεπηδούν από την Τουρκία και δίνουν τα φώτα τους γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, αφού επηρεάζουν μουσικά τους πάντες. Σε λίγο, Felix Jane, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, μοναδικό τραγούδι και αυτό κατέκτησε τα ευρωπαϊκά charts. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή και αυτό λοιπόν πολύ πετυχημένο. Όταν θέλεις να ξεχωρίσεις και θες να κάνεις επιτυχία και είσαι παραγωγός, αν δεν σου βγαίνει κάποιο original τραγούδι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μια επιτυχία από το παρελθόν. Το οποίο βέβαια αυτό είναι και λίγο δικό μαχαίρι, γιατί okay, μπορεί να σου πετύχει πολύ πιο γρήγορα, αλλά μπορεί και να σε κάψει και τελείως. Γιατί η σύγκριση πάντα με το original κομμάτι είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου, είμαι Μαρία Αντωνά στη χορευτική έκδοση της μουσικής και πραγματικά τώρα να σας πω την αλήθεια, γουστάρω πάρα πολύ που έρχονται αυτές οι επιτυχίες. Μείνετε παρέα μαζί μου, θα επιστρέψω σε λίγο με καλύτερες, πιο δυνατές και πιο ρυθμικές από ποτέ.
3-2-1 και είμαστε πάλι παρέα μαζί. Ω ναι, εγώ είμαι Μαρία Αντωνά. Σε λίγο ετοιμάζομαι να επιδεχτώ στην παρέα Ζου και Φέιντι, το μοναδικό τραγούδι και αυτό το οποίο έχει ξεχωρίσει ο μοναδικό παραγωγό από το Los Angeles. Μα έχει τρελάνει με τη συγκεκριμένη επιτυχία. Η αλήθεια είναι πως όμως λίγο σαν να τον έχει στοιχειώσει, ρε παιδί μου. Μετά από τότε δεν έχει ξαναβγάλει κάτι ανάλογο. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Robin Schulz και Sugar, υπέροχο τραγούδι και αυτό, κυκλοφόρησε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2015 και δύο καλοκαίρια μετά πάλι θα το ξανακούσετε όλο και σε κάποιο μπιτσόμπαρο, σε κάποιο event, σε κάποιο party, είτε στην original εκδοχή του ή σε κάποιο ρεμιξάκι που μπορεί να παίζει πολύ πολύ δυνατό. Lost Frequencies, Are You With Me, τραγουδάρα και αυτό. Γενικότερα έχω βάλει αρκετά τραγούδια από Mother Radio 106,2, δεν μπορείτε να πείτε. Την έχω μεταφέρει έτσι λίγο εδώ πέρα την playlist μας, γιατί τα αγαπάτε πολύ πολύ αυτά τα τραγούδια, οπότε θέλω και εγώ να γίνομαι λίγο πιο κοντά στις δικές σας μουσικές επιλογές. Kygo, Firestone, του 24χρονου ανερχόμενο DJ και παραγωγό Kygo και μόλις 24 χρονών το συγκεκριμένο άτομο και έχει ξεχωρίσει παιδιά σε όλο τον κόσμο. Φοβερή συνεργασία του συγκεκριμένη με αυτόν τον Αυστραλό contract Sewell, το οποίο τραγούδι έφτασε μέχρι το top 5 του Spotify παγκοσμίως με πάνω από 90 εκατομμύρια streams. Αυτός είναι ο Kygo που όχι απλά έχει έρθει για να μείνει, θα το θυμηθείτε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μας δώσει και άλλες μοναδικές επιτυχίες, θα μας χαρίσει φοβερά τραγούδια. Φύγαμε να το απολαύσουμε και θα επιστρέψω και πάλι σε λίγο με Lily Wood and the Brink and Roaming Souls. Φοβερό τραγούδι, Prince, εδώ στο Mad TV. Για πάμε! Πολύ πολύ σεξι ρυθμός, αυτή είναι η χορευτική έκδοση της μουσικής. Παιδιά, καλοκαίρι έρχεται, τι να κάνουμε κι εμείς, τι να κάνουμε. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο πιο σεξι τραγούδια, έτσι για να παρτάρουμε και να ζεσταθούμε για σήμερα Σάββατο βράδυ. Προτάσεις πολλές, νομίζω ότι η πόλη έχει πολύ πράγμα εκεί πέρα έξω και από event και από parties και από μαγαζιά και από επιλογές. Και τώρα πλέον που έχουν ανοίξει και τα καλοκαιρινά, ξέρεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις την παρεούλα σου και να απολαύσεις ένα έτσι πολύ ωραίο παγωμένο κοκτέιλ. Λοιπόν, για μένετε παρέα μαζί μου, μαζί με το κοκτέιλ και με έτσι ιδυλιακές εικόνες, θα έλεγα, που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Έχω και επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε το Μοσέλ με το Come Alive, σε λίγο Dan DeClain, Harder. Υπέροχο τραγούδι και αυτό. Θα ακούσουμε, όπως σας προανέφερα, Lil Wood and the Brink με το Prayer Nisse. Εκπληκτικό τραγούδι, ο Γερμανός DJ Robin Schulz. Νομίζω ότι όχι απλά έχει ξεχωρίσει, όχι απλά συνέχεια δίνει επιτυχίες, όχι απλά δίνει τα φώτα του. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικός, είναι μοναδικός και φέτος και αυτός θα εμφανιστεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Σε λίγο θα ακούσουμε The Magician, Sunlight και αυτό πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι γενικότερα με αυτό το κομμάτι ο Magician γνέφει λίγο προς τη house μουσική, ενώ διατηρεί τον pop χαρακτήρα του. Ένα upbeat τραγούδι το οποίο θα ανεβάσει τη διάθεσή σας. Οπότε εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, να μείνετε παρέα μαζί μας, να ανεβάσετε κι άλλο τη δική σας ένταση εκεί πέρα και στο σπίτι και να παρτάρετε παρέα μαζί μου. Για πάμε, για πάμε. Εδώ είμαι λοιπόν. Είπα έτσι λίγο να σας παίξω λίγο πριν κλείσω την εκπομπή μου λοιπόν τη σημερινή, γιατί είναι Σάββατο και είναι παιχνιδιάρικη ημέρα, όπως και να έχει, ρε παιδιά, από το πρωί. Νομίζω ότι πραγματικά η μέρα μας ήταν απίστευτη. Η θερμοκρασία έχει ανέβει, το έχετε καταλάβει για τα καλά. Και εμείς το έχουμε καταλάβει, όπως μπορείτε ήδη να δείτε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Οπότε τι καλύτερο από το να περάσετε υπέροχα και αυτό εδώ το Σάββατο βράδυ και γενικότερα αύριο να κάνετε πολύ πολύ όμορφα σχέδια, να πάτε μία μίνι μικρή εκδρομή. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο κάπου εδώ πέρα κοντά στην Αθήνα. Τόσο κοντινοί προορισμοί και τόσο όμορφοι προορισμοί, νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε τη δυνατότητα να τους επισκεφτούμε. Που λέει ο λόγος έτσι και αυθημερών, ρε παιδί μου, να πας και να έρθεις, να γυρίσεις. Έχουμε πολλές προτάσεις. Νάφλιο, Χαλκίδα, Τζιά, Σπέτσες. Πες καμία άλλη πρόταση, αγαπημένη μουσική. Δεν ξέρεις. Έγινα, ε. Α, εντάξει, ναι, και στην Έγινα είναι πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπάκια μου, αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ θα κλείσω, θα σας αφήσω με μοναδικές μουσικές. Ένας από τους πιο αγαπημένους DJs θα κλείσει λοιπόν τη σημερινή εκπομπή και είναι ο Oliver Heldens. Ελπίζω να σας ξαναδώ ξανά την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα στο Mad TV, στη χορευτική έκδοση της μουσικής. Και αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουμε να τα πούμε, σας περιμένω στο Mad Radio 106,2 καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 5. Μια μεγάλη καρδούλα, ένα τεράστιο φυλάκι και πολύ, πολύ ωραία έτσι διάθεση για να κλείσουμε αυτή είναι τη σημερινή μας εκπομπή. Φιλάκια, καλά μου περάσετε. Bye!